Όχι, ρε πάνε, εννοείται. Απλά βλέπω ότι δεν βγάζει νόημα όλο αυτό το πράγμα. Δεν μπορώ να καταλάβω που θέλω και να και τώρα λέμε τσάβα πράγματα, ίσως. Δεν είπα εγώ για σένα. Ας το αφήσουμε να. Αυτό, αυτό, αυτό δεν το παίρνω προσωπικά, ειδικά εγώ. Να πω λίγο κάτι. Κατάλαβες. Ναι. Νομίζω ότι όλοι έχουμε κάνει ήδη αρκετή υπομονή στο παιχνίδι. Μπορούμε να κάνουμε λίγο ακόμα υπομονή να δούμε τελικά τι είναι η Αλεξάνδρα με τον Ανδρέα. Ε, ναι, θα τα δούμε. Αν όλο αυτό είναι ψεύτικο, είτε ο Ανδρέας πήγε στην Αλεξάνδρα, είτε η Αλεξάνδρα πήγε στον Ανδρέα και μάμου σου του, άσε θα φανεί πολύ γρήγορα αυτό. Και η αίσθηση του Νίκου. Αυτό όλα εδώ. Δεν έχω τώρα πια, τελείωσε. Α, οκ. Okay. Δεν έχει να κάνει. Αυτοί που είναι ο καιρό εδώ το ξέρουν πολύ καλά ότι. Παιδιά, το παιχνίδι διεκδικούμε. Στην βγαίνουν τα πράγματα μετά. Τι λες, διεκδικούμε κάποια. Ανδρέα. Διεκδικούμε κάποια εδώ. Mm. Δηλαδή, εγώ με την επιστροφή μου, ας πούμε, όταν στιγμή που τελείωσε με την Τζούλια, μπορούσα να διεκδικήσω την Άννα, την Αθηνά. Έτσι. Με τον τρόπο μου, με τον κάθε. Αυτά. Δεν έχει σημασία. Πήγαινε λάθο οτιδήποτε. Άσο θα έκανα εγώ. Είναι επιλογή μου αυτό. Άλλο λέω. Άλλο γι' αυτό είμαστε εδώ, ρε παιδιά. Θα πήγαινε. Εσύ δεν έχει σημασία. Συγγνώμη. Εσύ για ποιον είσαι σίγουρο στη ζωή σου. Ανδρέα, για κανένα δεν είμαι σίγουρο. Αλλά μιλάω επειδή είμαστε από την αρχή μαζί με τον Ανδρέα. Εδώ δεν είσαι για κολλητού και για συγγενεί σου. Δεν έχει τέτοια σημασία. Λέω γενικά. Άρα, είπα για την Άννα. Λέω, είπα τρία ονόματα, ρε παιδιά. Τζούλια. Ναι. Πώς σου φαίνεται ο Ανδρέας και η Αλεξάνδρα σαν ζευγάρι. Καταρχήν πιστεύεις την επιλογή του ότι έγινε από έλξη. Γιατί ένας άνθρωπος που υποτίθεται ότι σε θέλει την πρώτη στιγμή, όταν χωρίζεις και λέει μου φύγε ένα βάρος και υποτίθεται ότι ο κόσμος τον έφερε για να τα φτιάξουμε και έρχεται και λέει δεν ήρθα για την Τζούλια, οπότε σημαίνει ότι ποτέ δεν ήταν αληθινά τα συναισθήματά του, οπότε δεν υπάρχει περίπτωση να πιστέψω κάτι άλλο τον Ανδρέα. Καλά, το του μου φύγε ένα βάρος, μπορεί, το είπαμε και Μαρία, τότε, είναι πολλά. Να είναι καθαρός εγωισμός γιατί αισθάνθηκε ότι εκτέθηκε που του είπες εσύ ότι τελειώσατε. Μα πριν σε μια απάντηση του Ανδρέα, είπε ότι δεν ήταν ο Μιχάλης. Είσαι ο δικηγόρος της Τζούλιας. Συγγνώμη. Είσαι ο δικηγόρος της Τζούλιας. Ας το παιδί να μιλήσεις. Τώρα γιατί. Είμαι ο δικηγόρος. Να απαντήσω σε αυτό που είπε η Τζούλια και λέει. Μα εδώ θέλει να πει κάτι. Έλα ρε Ανδρέα. Είπε πριν ότι δεν ήταν ο Μιχάλης ότι θα επιδίωκε κάτι με την Τζούλια. Κάτι τέτοιο είπε πριν. Είπα εγώ κάτι τέτοιο. Σε μια απάντηση που παίζαμε στο παιχνίδι. Τι είπε τώρα, δεν άκουσα. Τι είπε. Σε μια απάντηση πριν που αφορούσε την Τζούλια. Ότι τον πείραξε. Δεν ακούω. Ότι. Ωραία, πείτε τι είπε. Τον είχα ρωτήσει τον Ανδρέα ότι αν δεν ήταν ο Μιχάλης στο παιχνίδι, όταν έμπαινε, θα διεκδικούσε την Τζούλια. Για μου λέει μπορεί. Και να με διεκδικούσε δεν θα με είχε. Είπε, άλλο, άμα ήταν να με είχε, θα με είχε. Άλλο αυτό τι γίνεται. Από τη στιγμή που λέει ένας άνθρωπος, ναι, θα διεκδικούσε κάποιον άλλο, την ίδια μέρα έχει τελειά συναισθήματα για κάποιον άλλο και τρέφει συναισθήματα. Φλερτ κάνει. Να το ξαναπεί. Δεν αγάπησε. Δεν το κατάλαβα αυτό. Δεν το κατάλαβα. Λέω πριν στην απάντηση σου περίπου 10 λεπτά, είπε ότι θα επιδιώκει κάτι με την Τζούλια. Δεν είπα θα, είπα μπορεί. Είπε ναι, ήταν ναι ή όχι. Αν δεν υπήρχε κάποια άλλη. Μπορεί να πάρει σαφή απάντηση από τον Ανδρέα. Πρέπει να το καταλάβουμε όλοι αυτό. Ναι. Ποτέ. Ποτέ δεν πρόκειται να πάρουμε σαφή απάντηση από τον Ανδρέα. Γιατί, άμα μιλάμε. Γιατί ρε, εσύ, Ανδρέα, πάντα βάζει το εγώ σου μπροστά. Στοπ, στοπ, στοπ. Τζούλια, για ηρέμησε λίγο καταρχήν και χαμηλώσε λίγο τον τόνο τη φωνή σου, εντάξει. Πρώτον αυτό. Δεύτερον, μιλάνε πάρα πολλά άτομα και δεν καταλαβαίνει. Θε και τρίτον. Ναι. Του θέλω όλου. Όλου του θέλω. Ωραία. Κάποια σημεία τα πούμε μετά να σα εξηγήσω όλα. Δεν θέλω να μιλήσω. Δεν καταλαβαίνουμε. Μάλλον δεν καταλαβαίνει. Εσύ δεν καταλαβαίνει. Και ξέρει πάρα πολύ καλά τι λέω. Είπε. Τέλο. Αυτό ήταν όλο. Δεν ξαναμιλάω. Ωραία. Άφησε με να πω εγώ τότε. Καλύτερα που δεν μιλάω. Είπε ότι με έφερε ο κόσμο εδώ για να τα ξαναβρούμε. Εμένα όλοι όσοι μου στέλναν μηνύματα μου λέγανε τον ψηφίζω τον Ανδρέα για να έρθει να τα βρείτε. Ωραία. Θα με αφήσει να μιλήσω. Μίλησε, φυσικά. Άφησε με να τελειώσω. Είπε ότι πριν ότι με έφερε ο κόσμο πάλι εδώ για να τα ξαναβρούμε. Εντάξει. Και λες ότι εγώ δεν, ότι είπα ότι δεν ήρθα για Τζούλια. Είσαι πρώτη που είπες ότι εγώ προχώρησα και είμαι αλλού. Μα είναι Μιχάλη. Η αλήθεια. Σωστά. Μα είναι η αλήθεια. Σωστά. Τότε δεν απαντάω τόση ώρα. Είναι αλήθεια. Τότε τι. Τι θες να μου πεις τώρα δηλαδή. Γιατί μπερδεύεις. Αγόρι μου και να ήσουν ο τελευταίος άντρας στον πλανήτη, δεν θα έκανα τίποτα. Για μένα μόνο Μιχάλης. Ευχαριστώ πολύ. Ναι, εντάξει. Ευχαριστώ. Ξέρεις, θα μπορούσε να αποδείξει τον αντρισμό σου από την αρχή. Δεν εγώ είμαι ξεκάθαρη από την αρχή. Εσύ βάζει ένα εγώ και δεν λες τίποτα άλλο. Δεν καταλαβαίνει τι λες, τι κάνει. Πάντα λες εγώ. Πότε το είπα εγώ. Ναι, εγώ. Άμα έχω σένα και μιλάς έτσι, τι να σε κάνω έτσι. Τώρα μιλάω έτσι. Πώς γιατί να... με έχει φέρει εσύ να μιλάω έτσι. Έτσι. Είναι πολύ αργά. Γιατί στο Μιχάλη, αγάπη μου, δεν μιλάω έτσι. Για πε μου. Για πες μου. Κοίτα, δεν μου αρέσει όλο αυτό τώρα. Είναι... Δεν σου αρέσει. Ωραία, στο κλείσιμο. Ναι, θα τα πούμε άλλη στιγμή. Επειδή δεν μιλάω τόσο καιρό, δεν σου αρέσει. Όχι, αν είναι να τα πείτε, να τα πείτε. Αλλά δεν τώρα... ξέρω αν έχει νόημα. Τι θέλω από κοντά να τα πούμε. Δεν έχω καταλάβει τι θέλει ο Ανδρέας από μένα ή γενικότερα τι θέλει το παιχνίδι. Τώρα θα δείξει ο χρόνος. Λέει ότι στην αρχή ότι θέλει να έρθει για μένα, έρχεται για μένα, υποτίθεται. Βασικά έρχεται στο σπίτι και λέει ότι δεν έρχεται για μένα.
Δεν έχω απέτηση να έρθει για μένα. Δεν με νοιάζει το αν έρθει για μένα ή όχι. Απλά να ξεκαθαρίσει τι θέλει γενικότερα εκείνος και να μας πει και εμάς να ξέρουμε. Εσύ εκτιμάς ότι ο Αντρέας σχετίστηκε με σένα για να δημιουργήσει μια κατάσταση εδώ σκηνοθετημένη και να έχει μια σχέση μέσα στο παιχνίδι. Το είπα ξεκάθαρα. Δεν το άκουσα. Αυτό, ότι όλο αυτό ήταν ένα παιχνίδι δικό σου που δεν είχε καθόλου συνέστημα. Αυτό πιστεύει. Αυτό με την Τζούλια από μένα, το πρώτο επεισόδιο μέχρι... περάσατε μαζί, μέχρι την αποχώρησή εδώ ήταν παιχνίδι σου, μέχρι την αποχώρησή σου, για να υπάρχει στο παιχνίδι, να αναδειχθείς από το παιχνίδι, να έχεις μια σχέση μέσα στο παιχνίδι, ναι. Ότι τη χρησιμοποίησες. Έχω. Αυτό λέει και αυτό έχει αισθανθεί. Α, εντάξει, ωραία. Πιστεύω ότι το ξέρει όλος ο κόσμος. Δεν περιμένω να το καταλάβει η Τζούλια, γιατί από ό,τι βλέπω δεν καταλαβαίνει τίποτα. Έτσι, αν και είναι μελαχρινή, που οι μελαχρινές φημίζονται για πιο έξυπνες. Αντρέα μου, να δείξεις αρχές. Περίμενε, γιατί με λέει και χαζή. Με λες και χαζή, ωραία. Όχι, δεν είπα χαζή. Είπα οι μελαχρινές φημίζονται για πιο έξυπνες. Έτσι. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Είσαι μόνο εσύ έξυπνος, κανένας άλλος. Όχι, είπα ότι είσαι έξυπνη. Σου είπα. Μήπως χαζή. Αυτό σου λέω. Δεν σε είπα χαζή. Μόνη σου το παίρνεις αυτό. Α, εντάξει. Έτσι. Ποτέ εγώ δεν ήταν κάτι ψεύτικο με την Τζούλια. Και το ξαναλέω πάλι. Ωραία. Να σας πω κάτι. Αυτή η αμφισβήτηση σε σχέση με το γιατί προσεγγίζει ο ένας τον άλλον και τουλάχιστον σε αρχικό στάδιο, γιατί εγώ δεν θα αμφισβητήσω καθόλου τις σχέσεις αυτών εδώ των τριών και των τριών κοριτσιών στο σπίτι, γιατί τη δική σας δεν είναι ότι την αμφισβητώ ή τη δική σας, αλλά είναι πολύ πρόσφατη. Αλλά όταν έχει περάσει κάποιο χρονικό διάστημα έχουν τσακαριστεί αρκετά πράγματα. Ας πούμε, η σχέση της Μαρίνας με τον Ισαάκ ήταν κάτι που σας προβλημάτισε. Και όταν έφτασε η αποχώρηση του Ισαάκ, στήχησε πάρα πολύ στη Μαρίνα. Έχουμε λοιπόν ένα βίντεο που συζητάτε. Αναρωτιέστε ακριβώς αυτό. Πάμε να το δούμε.